Είστε ακαδημαϊκός, διαστημικός επιστήμονας, εκπαιδευτικός και πρωτοπόρος ερευνητής με πειράματα στα σπουδαιότερα διαστημικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αλλά και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας όπως οι θρυλικές αποστολές Voyager 1 και 2. Θα έχετε μάθει ότι πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο με βάση το οποίο ιδρύεται Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο κ. Νίκος Παπάς, είπε ότι η κυβέρνηση πράττει το αυτονόητο. Πολλοί στην Ελλάδα γέλασαν, ακόμη και στο άκουσμα αυτής της είδησης. Εσείς πώς αντιδράσατε? Κι εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι διάβασα στις εφημερίδες και μου έκανε μεγάλη εντύπωση υπό την εξής έννοια, ότι συνήθως για μια τέτοια πρωτοβουλία, η οποία πράγματι είχε συζητηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, γίνεται μια προετοιμασία, μια διαβούλευση με ειδικούς οι οποίοι έχουν σχέση με το διάστημα και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίοι έχουν κάνει την καριέρα τους, ας πούμε, που είναι ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Σχεδόν όλους τους ξέρω. Κανείς εξ αυτών δεν ήξερε ότι πρόκειτο να γίνει αυτή η πρωτοβουλία. Και μου κάνει εντύπωση, διότι πώς άλλος θα γίνει αυτό το νομοσχέδιο και η οργάνωση και η στοιχείωση αυτού του οργανισμού δίχως να φέρουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ειδικότητα στο θέμα. Αυτά βασικά ξέρω και νομίζω ότι το γεγονός ότι είναι στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι ξέρετε υπάρχει μια εστία στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και εκεί επιβλέπεται τώρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, τον κύριο Φωτάκη, ο οποίος είναι και ο κατεξοχήν επιστήμων στην παρούσα κυβέρνηση. Δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη γνώση για το διάστημα. Και τελικώς δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, δεν μπορώ να σας ερμηνεύσω. Σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση λοιπόν το σκεπτικό της χώρας, όπου μία κυβέρνηση έλαβε μία απόφαση για την ίδρυση μιας τέτοιας πολύ μεγάλης υπηρεσίας, χωρίς να έχει έρθει σε επαφή, χωρίς να έχει σχεδιάσει, χωρίς να έχει συζητήσει, χωρίς να έχει προηγηθεί καν διαβούλευση για αυτό το θέμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, γιατί σε άλλη περίπτωση θα είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία είπατε? Να σας πω, τι πιστεύω εγώ δεν έχει και μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Κρυμίζη, το τι πιστεύετε εσείς, δηλαδή, γιατί εσείς ξέρετε. Δεν μπορώ όμως να ερμηνεύσω τα ελαττήρια του Υπουργείου για την ίδρυση αυτής της πρωτοβουλίας. Γιατί εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε από αυτά που ακούμε, πώς αυτό διάβασα την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου, και είπε, ας πούμε, επειδή πρόκειται να εκτοξευθεί ο επικοινωνιακός δορυφόρος HELLASAT. Αυτό το HELLASAT είναι ένας εμπορικός οργανισμός, μια εταιρεία η οποία δράβει στην Κύπρο, η οποία υπάρχει τουλάχιστον 10-15 χρόνια τώρα. Έχει ήδη αρκετούς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, τους οποίους χρησιμοποιεί για τηλεπικοινωνίες και νοικιάζει τους πομπούς σε διάφορους οργανισμούς. Συνεργάζεται με τους Άραβες. Ναι. Δηλαδή είναι όλος διόλου μια ιδιωτική δραστηριότητα. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με την ανακοίνωση, δεν μπορώ να το καταλάβω. Το δεύτερο που δεν μπόρεσα να καταλάβω, είπε το δελτίο τύπου ότι ξέρετε, δίνουμε όλα αυτά τα λεφτά και δεν υπάρχει συντονισμός και ο λόγος που δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια είναι επειδή δεν έχουμε τους ειδικούς με ειδικές γνώσεις για να μπορούσαν να λάβουν μέρος και να στοχεύσουν ορισμένα πράγματα. Και αυτό είναι παντελώς μη αληθές, διότι υπάρχουν οι ειδικοί στη χώρα και υπάρχουν και στην Αλλοδαπή πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Και υποθέτω ότι
δεν έχουν, δεν τους έχει συμβουλευτεί το κράτος. Δεν τους έχει προτείνει κανείς να μπουν κάτω από την ομπρέλα μιας υπηρεσίας ενδεχομένως. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ. Για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Τους ανθρώπους που ξέρω εγώ δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Τώρα αν βρήκαν άλλους δεν ξέρω πού τους βρήκαν και τι διαβούλευση έχει γίνει. Τώρα νιώθω ότι ξεσκεπάζεται με μία μεγάλη ευκολία, με αλφαγιώτα το ξεσκεπάζεται, αλλά και με έψιλον, γιατί εσείς το κάνετε, μία πραγματικότητα πολύ θλιβερή, η οποία αφορά βαθιά σε αυτή την χώρα και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο σε αυτή. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι πίστεψαν πως ίσως αυτή η χώρα, μέσα από αυτή την ανυμπόρια της που παρουσιάζει σε διάφορα τέτοια θέματα, ρίχνοντας στα βαθιά, μάθει να κολυμπάει. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, με αυτή την τακτική που ακολουθείτε σε αυτή τη χώρα? Ακούστε, το να διακινδυνεύσει κανείς μια καινοτομική προσπάθεια και να, σε ένα κλάδο ο οποίος είναι προφανώς πρωτοποριακός, είναι σωστό. Αλλά πρέπει να γίνει με προγραμματισμό, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, με στόχους, με όραμα, με οργανοδιάγραμμα, και να χρησιμοποιήσει τα καλύτερα στοιχεία του ελληνικού τεχνικού δυναμικού και επιστημονικού δυναμικού. Το οποίο εσείς μας διαβεβαιώνετε ότι υπάρχει. Άλλωστε, και σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχει, και τους ανθρώπους που εγώ ξέρω δεν έχουν γνώση του τι έγινε και τι προηγήθηκε. Και το τι προτίθεται να γίνει. Τώρα. Τώρα δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση και το βάθος της γνώσης για τα διαστημικά προγράμματα, ναι, είναι βασικά στη Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογίας και ήταν υπό την εποπτεία του κυρίου Φωτάκη, του αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Κοινοτομίας. Αλλά προφανώς λέω, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάποιο συντονισμό σε αυτή την πρωτοβουλία που έχει. Έγινε απολύτως κατανοητό αυτό. Τώρα, στη χώρα που ζείτε και εργάζεστε, και δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα μόνο, γιατί πηγαίνω έρχεστε, είναι αλήθεια. Ζείτε κυρίως στην Αμερική, όμως ταξιδεύετε πολύ συχνά εδώ. Σε αυτή τη χώρα, λοιπόν, την Αμερική, εξελέγει πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Μία εκλογή έκπληξη. Για άλλους ευχάριστη, για άλλους δυσάρεστη. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για έναν πλανητάρχη από έναν άλλο πλανήτη? Πώς τον βιώνετε εσείς? Είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση αυτή που κάνετε, πλανητάρχης από άλλο πλανήτη. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό δεν ακούγεται και τόσο παράξενο στην Αμερική, ναι, με τα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες 6 μήνες και με την εκλογή που έγινε αναπάντεχα κλπ. Πράγματι ο λαός της Αμερικής έχει εισέρθει σε τέρα ιγκοκνίτα που λέγεται, σε αχαρτογράφητα νερά, ναι, και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει από μέρα σε μέρα, και αυτό είναι ένα μεγάλο δίλημα για μια χώρα η οποία είναι η ηγετική χώρα του κόσμου σε πολλά θέματα και πολλοίς κόσμος εξαρτάται από αυτή τη χώρα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Αμερική και εκδηλώνεται συνεχώς και εκδηλώνεται και με διαδηλώσεις από τον κόσμο κλπ. Μόλις χτες έλαβα μια ανακοίνωση για να γίνει μια στις 22 Απριλίου νομίζω στη Ουάσιγκτον μια συγκέντρωση ειδικά για τη σημασία της επιστήμης, διότι όπως ξέρετε έχει πει πράγματα ο κύριος Τραμπ που είναι βασικά εναντίον της επιστήμης, έχει πει ότι η θέρμανση της γης είναι κάποιο κινέζικο κάποια κινέζικη πλεκτάνη και ναι, πολλά άλλα αδιανόητα. Και αν η Αμερική έχει προοδεύσει στο επίπεδο που έχει προοδεύσει, ήταν επί τη βάση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και εάν καταστρέψει αυτή τη δυνατότητα της χώρας, τότε θα καταστραφεί η βάση της χώρας η οποία της έδωσε αυτή την πρόοδο. Δεν νομίζω να το επιτραπεί να το κάνει αυτό, ακόμη και από το ίδιο του κόμμα, το οποίο ελέγχει και τη Βουλή και τη Γερουσία.
Εσείς που ζείτε εκεί, θα ήθελα να μας μεταφέρετε την αληθινή εικόνα, αν πραγματικά γίνονται διαδηλώσεις εναντίον τους σε καθημερινή βάση και αν έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους οι αντίθετες φωνές για να υπερασπιστούν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Οι διαδηλώσεις γίνονται την ημέρα στις 21 Ιανουαρίου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ναι. Που ορκίστηκε. Mm-hmm. Υπήρχαν 1 εκατομμύριο από κυρίως γυναίκες οι οποίοι μαζεύτηκαν στη Ουάσιγκτον. Είναι τεράστια διαδήλωση αυτή. Αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και γίνονται διαδηλώσεις και σε όλες τις πόλεις της Αμερικής. Δεν υπάρχει κάποια συνοχή και κάποιο στόχος. Ναι. Του τι μπορεί και πρέπει να γίνει. Και περιμένουν όλοι, ας πούμε, να δουν κάτι πολύ διαφορετικό και να υπάρξει κάποια ηγετική φυσιογνωμία η οποία θα πει, ξέρετε, θα κάνουμε αυτό. Αλλά αυτό εξαρτάται πολύ από τις διατάξεις που έχει υπογράψει μέχρι τώρα, τα διατάγματα για αλλαγές, mm-hmm. μεταξύ των οποίων και αυτό για τους μετανάστες. Ήθελα να σας πω γι' αυτό. Ο πατέρας σας ήταν μετανάστης που συχνά ταξίδευνε. Ταξίδευε από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σήμερα οι μετανάστες αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά. Η Αμερική έκλεισε τα σύνορά της, σηκώνοντας τείχος με το Μεξικό και απαγόρευσε την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες για 120 μέρες όλων των μεταναστών από 7 χώρες στις οποίες κυριαρχεί ο μουσουλμανικός πληθυσμός. Απ' την άλλη, η Ελλάδα υποδέχτηκε χιλιάδες πρόσφυγες, τους οποίους φιλοξενεί σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Θα το γνωρίζετε κι εσείς από το νησί το οποίο κατάγεστε, την Χίο. Και θα ήθελα λοιπόν το δικό σας σχόλιο για την διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές αποφάσεις. Δηλαδή την απόφαση από τη μια πλευρά της Αμερικής να σηκώσει το τείχος και να απαγορεύσει την είσοδο και από την άλλη μιας χώρας όπως η Ελλάδα, η οποία αποφάσισε να δεχτεί χιλιάδες μετανάστες χωρίς να είναι προετοιμασμένοι και να ζουν σε φιαλτικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, σε καταβλισμούς. Ξέρετε, λέτε ότι απεφάσισε και έχτισε τείχος. Αυτά είναι στο μέλλον. Πρώτα-πρώτα το τείχος δεχτήστηκε. Το Μεξικό που έλεγε ο κύριος Τραμπ ότι θα πληρώσει για τον τείχο δεν δέχτηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Και το διάταγμα που υπέγραψε και να αποκλείσει μετανάστες από αυτές τις χώρες που δεν ονομάσατε, αλλά τις αραβικές χώρες κυρίως, απορρίφθηκε από την δικαιοσύνη. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν μια απόφαση την οποία έλαβε. Ναι, ήταν μια απόφαση την οποία έλαβε, η οποία δεν είναι δημοφιλής. Δηλαδή ο Τραμπ με τις αρχικές κινήσεις που έχει κάνει έχει το πιο χαμηλό ποσοστό δημοτικότητος οποιοδήποτε προέδρου τις πρώτες 50-100 μέρες της προεδρίας του. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι ο αμερικανικός λαός αναγκαστικά συμφωνεί με αυτή τη ξενοφοβική άποψη του κυρίου Τραμπ. Προφανώς όχι και το βλέπουμε από τις αντιδράσεις. Απλώς ήθελα να... στην ουσία αυτό που σας ρωτώ έχει να κάνει με το πώς το βλέπετε εσείς ως εξωτερικός παρατηρητής του πλανήτη Γη. Κάποιες χώρες να λαμβάνουν μία απόφαση σαν αυτή που έλαβε η Αμερική, κάποιες άλλες να λαμβάνουν μία απόφαση όπως είναι αυτή της Ελλάδας. Και βλέπουμε και άλλες χώρες μέσα στην Ευρώπη να λαμβάνουν αποφάσεις γενικά που δείχνουν μία τάση να κλείνονται στο καβούκι τους. Εσωστρέφειας. Είναι μία τάση η οποία οπωσδήποτε υπάρχει και η οποία είναι οπισθοδρομική κατ' εμέ. Mm-hmm. Και είναι και υποσυνδρομική για πολύ κόσμο. Δηλαδή η πλειοψηφία, νομίζω και στην Αμερική και στην Ευρώπη, είναι εναντίον αυτής της ξενοφοβικής πολιτικής. Παρά τα αυτά, οι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και mm-hmm. το φόβο του κόσμου mm-hmm. και την παγκοσμιοποίηση και την ελάττωση των θέσεων εργασίας κτλ. Πού πιστεύετε ότι θα οδεύσουν όλα αυτά? Σε ποιο ακριβώς σημείο του χρόνου βρισκόμαστε? Δεν είμαι πολιτικός. Όχι, όχι του πολιτικού χρόνου, του ανθρώπινου, του γήινου χρόνου. Νομίζω ότι θα αναστραφούν, θα αντιστραφούν. Mm-hmm. Αυτές δεν είναι πολιτικές οι οποίες θα οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία και την ανθρωπιά που έχει επικρατήσει, θα έλεγα, τα τελευταία 50 χρόνια. Να γυρίσει το ρολόι προς τα πίσω. Είναι αδύνατον. Και είναι ένα κύμα το οποίο θα περάσει
και αυτές οι απλοϊκότητες που λέει ο κύριος Τραμπ και τον αντιγράφουν και πολλοί άλλοι και στην Ευρώπη όπως είπατε, είναι γραφικές, διότι δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει με το χάσιμο των θέσεων εργασίας. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος από την Ευρώπη, την Αμερική πάει το εργοστάσιο του στην Κίνα ή στο Μεξικό γιατί είναι πιο φθηνά. Η αλλαγή είναι κυρίως τεχνολογική. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί ένεκα της αλλαγής της οικονομίας και η εργασία, η σκληρή εργασία πρέπει να πω, έχει αντικατασταθεί από ρομπότ, το οποίο για τους ανθρώπους είναι καλό. Απλώς όμως θα πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας και υπάρχουν, ξέρετε, υψηλού επίπεδου που χρειάζονται πολύ καλή μόρφωση και το εργατικό δυναμικό να αναμορφώνεται συνεχώς. Και βρισκόμαστε σε μια φάση που αυτό θα αλλάζει συνεχώς και είναι μια μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα 30 χρόνια. Πώς θα αναμορφώσουμε τον κόσμο μας ώστε να μπορούν να αναλάβουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Ξέρετε, υπάρχει έλλειψη σε θέσεων εργασίας ακόμη και στην Ελλάδα για θέσεις που απαιτούν ειδική εκπαίδευση. Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Δηλαδή τώρα αν μας ακούει ένας πατέρας, μία μάνα που θέλει να συμβουλέψει το παιδί του για τα επόμενα 30 χρόνια, αυτό το οποίο θα το βοηθήσει στον επιβιώσει στην αγορά εργασίας, ποιο θα ήταν? Αυτές οι θέσεις τις οποίες λέτε εσείς ότι είναι κενές και περιμένουν, τι αφορούν? Είναι η σωστή τεχνολογική εκπαίδευση και πρέπει να δώσουμε έμφαση στη σωστή. Διότι όπως ξέρατε στην Ελλάδα οι διάφορες κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, βασικά αποδομεί την παιδεία. Και κάθε υπουργός παιδείας καταργεί τον προηγούμενο νόμο και βγάζει δικό του νόμο. Και έχουμε μια συνεχή αναταραχή. Τα κριτήρια συνεχώς ελαττώνονται. Η αξιοκρατία δεν υπάρχει. Η αξιολόγηση είναι ανάθεμα και στους εκπαιδευτικούς, όχι όλους βέβαια, αλλά στην πλειονότητα θα έλεγα, και στο δημόσιο τομέα. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν μια κοινωνία προς τον πάτο. Λοιπόν, τι να πω στους γονείς? Αν μπορούν και στείλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, καλώς. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό δεν είναι λύση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναμορφωθεί η παιδεία δίχως κομματικά κριτήρια, δίχως πελατειοκρατία, με ανθρώπους οι οποίοι είναι πατριώτες και πιστεύουν στο μέλλον της χώρας. Ακριβώς αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι επιμένουν να μένουν στην Ελλάδα και να προσπαθούν να επιχειρούν από εδώ, ακριβώς γιατί αγαπούν πολύ την πατρίδα τους. Αναγνωρίζουν φυσικά ότι έξω από τα σύνορα αυτής της χώρας μπορεί κανείς να γίνει πολύ σπουδαίος, αλλά από την άλλη όμως μπορεί να προσφέρει, όντας σπουδαίος, στην πατρίδα του από τα δικά της χώματα. Να σας ρωτήσω, σε αυτή την δύσκολη, όπως περιγράφετε και εσείς, εποχή για τον πλανήτη από κάθε άποψη, αν στρέψουμε το βλέμμα μας στη διαστημική έρευνα, τι μπορούμε να περιμένουμε σε ό,τι αφορά στην αλλαγή της ζωής μας? Ακούστε, η διαστημική έρευνα είχε τρομερή επίδραση στην καθημερινή μας ζωή. Έλεγα χτες το βράδυ στα παιδιά ότι η πρώτη ψηφιακή κάμερα εκτοξεύθηκε με το διαστημόπλιο Mariner 4 το 1965 προς τον Άρη. Εγώ ήμουν τότε μεταπτυχιακός φοιτητής και είχα ένα πείραμα σε αυτό το διαστημόπλιο. Λοιπόν, και δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά τα επόμενα χρόνια αρχίσαμε και χρησιμοποιούσαμε τα τσιπάκια που λέγεται στην Ελλάδα, ναι. Microchips, τα οποία ήταν ένας βασικός παράγοντας στις μικροποίηση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και βέβαια σήμερα τα έχουμε όλοι στους υπολογιστές, στα τηλέφωνα,
το σύστημα τηλεπικοινωνιών με το Voyager, επί παραδείγματι που είπατε προηγουμένως, είχαμε ένα πολύ προηγμένο σύστημα τηλεπικοινωνιών σε συχνότητες οι οποίες σήμερα χρησιμοποιούνται για τα κινητά τηλέφωνα. Mm-hmm. Αυτή ήταν η, όλη η τεχνολογία η οποία μεταφέρθηκε από το διαμεστημικό πρόγραμμα στον εμπορικό τομέα, αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένως σε εφαρμογές. Τα αυτοκίνητά μας, τα οποία είναι γεμάτα από τσιπάκια σήμερα. Το GPS, το οποίο όλοι έχουμε και ξέρουμε πού να πηγαίνουμε. αυτά είναι μεγάλη προσφορά, στις διαστημικές επιστήμεις στον άνθρωπο και στην καθημερινή του ζωή. Διότι, και αυτό συνεχίζεται, ξέρετε, mm-hmm. με τις καινούργιες αποστολές, διότι εξ ανάγκης το διαστημικό πρόγραμμα για να επιτύχει αυτά που επιτυγχάνει mm-hmm. χρειάζεται να είναι πάντα στην αιχμή του δωράτος της τεχνολογίας και αναπτύσσει συνεχώς καινούργια τεχνολογία, η οποία αργά ή γρήγορα βρίσκει τον δρόμο της στον εμπορικό τομέα και στην κοινωνία mm-hmm. και στα ιατρικά όργανα και οπουδήποτε. Και η επένδυση που κάνει ο κόσμος, η κοινωνία στο διαστημικό πρόγραμμα, και να σας πω παρεπιπτόντως για τον Ευρωπαίο, είναι ένα ευρώ κατά άτομο το χρόνο. Το ευρωπαϊκό γενικά διαστημικό ναι. πρόγραμμα. Για την Αμερική είναι 0,1% του προϋπολογισμού της Αμερικής. Είναι μια ελάχιστη επένδυση για το μέλλον. Είναι μια ελάχιστη επένδυση για την ευημερία. Η οποία όμως μας προσφέρει άνεση και χρηστικότητα στην καθημερινότητά μας. Απολύτως. Τώρα, δυστυχώς, επειδή τελειώνει ο χρόνος, θέλω οπωσδήποτε να σας θέσω μία ερώτηση, κύριε Κρυμμυζή. Είστε ο άνθρωπος που ταξίδεψε σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Σε αυτά τα ταξίδια σας, παράλληλα με την επιστημονική έρευνα, συλλάβατε κάποια στιγμή τον εαυτό σας να αναζητεί το Θεό στο άπειρο του σύμπαντος? Ακούστε, αυτό είναι μια ερώτηση η οποία δεν είναι ειδική για τους επιστήμονες. Η επιστήμη, ξέρετε, προσπαθεί να εξηγήσει πώς λειτουργούν τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν επιχειρεί... Όλοι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι στο άπειρο, είναι στον ουρανό. Αυτό είναι προφανώς λανθασμένο. Είναι λανθασμένο. Προφανώς λανθασμένο, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η θρησκεία προσπαθεί να εξηγήσει γιατί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Η επιστήμη εξηγεί πώς, με τι τρόπο λειτουργούν. Όταν ερευνάμε τη φύση και προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα διάφορα φυσικά φαινόμενα. Η άλλη είναι μια ερώτηση η οποία είναι πολύ βαθιά και ο Θεός υπάρχει στη ψυχή κάθε ανθρώπου ο οποίος θέλει να ρωτήσει και να απορρίσει για το γιατί βρεθήκαμε εδώ, πώς βρεθήκαμε κλπ. Αλλά η παρεμφερής ερώτηση είναι βέβαια και αν υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί σε άλλα μέρη του διαστήματος. Και ξέρουμε βασικά ότι δεν υπάρχει στο ηλιακό μας σύστημα. Αλλά όπως έχουν περάσει τα χρόνια και οι δυνατότητες για ανίχνευση νέων πλανητών έχει αυξηθεί. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός από πλανήτες σε ηλιακά συστήματα στο γαλαξία το δικό μας. Mm-hmm. Και όταν λέμε τεράστιο αριθμό, ο γαλαξίας μας, ξέρετε, έχει περίπου 150 δισεκατομμύρια ήλιους. Ορισμένοι μοιάζουν με το δικό μας. Και οι υπολογισμοί είναι επί τη βάση των δεδομένων που έχει μαζέψει συλλέξει το διαστημόπλοιο Kepler, ότι υπάρχουν περίπου 43 δισεκατομμύρια πλανήτες. Και οι πιθανότητες είναι ότι σε κάποιους από αυτούς έχει αναπτυχθεί βιολογική δραστηριότητα και πιθανόν πολιτισμοί. Πόσο τρομακτικό ακούγεται και κρυμίζει αυτό για μας τους ανθρώπους οι οποίοι ζούμε σε έναν πλανήτη ο οποίος αποτελεί μια κουκίδα όλο αυτό του άπειρου σύμπαντος που μόλις περιγράψατε. Αλλά είναι βέβαια το μόνο διαστημόπλιο του οποίου είμαστε επιβάτες και αν δεν το συντηρήσουμε και το προστατεύσουμε θα βρεθούμε ναυαγοί
στο διάστημα. Αυτή είναι και η συμβουλή που δίνεται κλείνοντας αυτή την υπέροχη συζήτηση, την οποία πραγματικά εγώ ευχαριστήθηκα πολύ και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στην Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Καλή συνέχεια και ελπίζω να πραγματοποιηθεί το όνειρό σας σε σχέση με τον ήλιο. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί ξέρω ότι αυτό για είναι. Την πρόσκληση. Να είστε καλά.